Εύη, πού θα πάμε, ξεχωριστή τελευταία σύνδεση. Ναι. Εκεί που προπονείται ένας από τους σπουδαίους αθλητές στο θαλάσσιο σκι. Είναι ο Φίλιππος Κύπριος, ο οποίος κατάφερε να μπει σε τελικούς παγκοσμίου πρωταθλήματος. Βλέπουμε και κάποια βίντεο από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Εντυπωσιακό αυτό που κάνει, αυτό το άθλημα, το οποίο δεν είναι και πολύ έτσι γνωστό στην Ελλάδα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι με τις επιτυχίες που φέρνει συνεχώς ο Φίλιππος, θα γίνει ακόμα πιο γνωστό και έχει καταστεί ένας από τους καλύτερους αθλητές παγκοσμίως. Ακριβώς. Και είναι Έλληνας. Πάμε να τον συναντήσουμε, να κλείσουμε και το πρώτο μέρος. Φίλιππος Κύπριος, λοιπόν. Φίλιππε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, χαρά μας. Καταρχάς, πώς νιώθεις μετά και τις τελευταίες επιτυχίες σε ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, κακά τα ψέματα, πανελλαδικά? Νιώθω ότι πως έκανα μια καλή αρχή, αλλά στοχεύω καλύτερα από αυτά που έχω κάνει. Πότε ξεκίνησες την ασχολία σου με το συγκεκριμένο άθλημα? Ξεκίνησα στα 5 μου, λόγω των γονιών μου. Έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, το Drepan Water Ski Resort, που είναι ξενοδοχείο και σκι, όπως βλέπετε και εδώ. Και ουσιαστικά λόγω των γονιών μου, που είναι το επάγγελμά τους και ασχολούνται και αυτοί αγωνιστικά χρόνια, ξεκίνησα κι εγώ. Και κάποια στιγμή μετά τα 10 μου άρεσε και το αγωνιστικό και άρχισα να ασχολούμαι πιο σοβαρά, να τρέχω αγώνες και να έχω στόχους και να προσπαθώ να βελτιωθώ όσο μπορώ. Αναφορικά τώρα με τις δυσκολίες της προπόνησης, πόσες ώρες χρειάζεται καθημερινά, σε καθημερινή βάση, να προπονηθείς? Σε καθημερινή βάση τουλάχιστον 2-3 ώρες την ημέρα, οι οποίες περιέχουν και σκι και γυμναστήριο. Το σκι το κάνουμε εδώ, όπως βλέπετε μπροστά, στη λιμνοθάλασσα που έχουμε μπροστά στο ξενοδοχείο. Και γυμναστήριο, τρέξιμο, διάφορα πράγματα. Παρακολουθούμε έτσι και τα βίντεο που ανεβάζεις και στο λογαριασμό σου και ενημερώνεις όσους ακολουθούν για τα επιτεύγματά σου και υπάρχει έτσι ένας συνδυασμός, ναι. Δηλαδή ένας αθλητής θαλάσσιου σκι, ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει για να έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπουμε στην οθόνη μας αυτή τη στιγμή? Βασικά προπόνηση χρειάζεται, επανάληψη, πειθαρχία με τα πάνω κάτω και τις δυσκολίες που έχουν όλα τα αθλήματα. Και εντάξει, φυσικά όταν μιλάμε για παγκόσμιο επίπεδο, πάντα ένα μικρό ταλέντο βοηθάει. Αλλά βασικά, όπως και όλα τα υπόλοιπα πράγματα, είναι θέμα προπόνησης, επανάληψης και στόχου. Είναι εύκολη προπόνηση το χειμώνα? Δεν είναι όσο εύκολη είναι το καλοκαίρι με τη ζέστη. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, δεν κάνει πολύ κρύο. Εγώ προσωπικά συνήθως σταματάω 1-2 μήνες για διάλειμμα. Αλλά υπάρχουν και φορές που έχω συνεχίσει κανονικά όλο το χειμώνα με μια πολύ λεπτή στολή που φοράμε ενός χιλιοστού και μπορούμε άνετα να κάνουμε ουσιαστικά σχεδόν όλους τους μήνες του χρόνου στην Ελλάδα. Αναφορικά τώρα με τις υποδομές σε επίπεδο Ελλάδας και να κάνουμε και μια σύγκριση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού. Ποια είναι η ερώτηση, δεν κατάλαβα. Σας ρωτώ αν κάποιος νέος επιθυμεί να ασχοληθεί με το άθλημα, το οποίο δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα. Είναι εύκολο να ασχοληθεί? Οι υποδομές, η αναβάθμιση των υποδομών ή και ο εξοπλισμός, είναι εύκολη υπόθεση? Υπάρχουν υποδομές καλές στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν όσοι όμιλοι και όσα παιδιά υπήρχαν πριν 15-20 χρόνια, για παράδειγμα. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια έχει ξεκινήσει και γίνεται μια καλή προσπάθεια και από εμάς αλλά και από άλλες σχολές στη χώρα. Και ξεκινάνε παιδιά, νέα, μαθαίνουνε και είναι σχετικά καλές υποδομές, μας θα έλεγα. Υπάρχει... Έχουμε 4-5 μέρη καλά στη χώρα για... Υπάρχει κάποια χώρα, ένας προορισμός, κάποιος προορισμός παγκοσμίως που θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για την Ελλάδα? Πρότυπο όσο αφορά, εννοείται... Όσον αφορά τις υποδομές, παιδιά, την κουλτούρα, την νοοτροπία, τη συμμετοχή της νέας γενιάς στο θαλάσσιο σκι. Υπάρχουν ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα η Αγγλία, η Ιταλία και η Γαλλία, οι οποίες είχαν καταφέρει και είχαν
καλή χορηγία στις ομοσπονδίες τους. Ναι. Και έτσι που ήρθαν παιδιά τα οποία από μικρή ηλικία ήταν στις εθνικές ομάδες, τρέχανε σε αγώνες στο εξωτερικό κτλ. Αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρχε τα τελευταία 10 χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης και δυσκολίας στις επιχορηγήσεις για το άθλημα. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει πάλι μια προσπάθεια και πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα. Μπαίνουν ήδη περισσότερα νέα παιδιά στο χώρο και βελτιωνόμαστε. Το διαφημίζουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Το μήνυμα το οποίο. Πάμε καλύτερα. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει, και να κλείσουμε με αυτό, μέσα από τις επιτυχίες σου, την αφοσίωσή σου και το ταλέντο σου βέβαια πάνω στο συγκεκριμένο άθλημα, ποιο είναι και τι θα ήθελες να πεις και σε μικρά παιδιά και στις οικογένειές τους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και ίσως να μην γνωρίζουν για το θαλάσσιο σκι και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά. Να μιλήσω για το σκι γενικά. Αναφορικά με το θαλάσσιο σκι. Αναφορικά με το θαλάσσιο σκι. Θα το γενικοποιήσω λίγο και θα πω ότι σε οποιοδήποτε στόχο έχει κανείς, είτε είναι θαλάσσιο σκι, είτε είναι για άλλο άθλημα, είτε είναι επαγγελματικός, θέλει πειθαρχία, θέλει επανάληψη. Έχουμε καλές και κακές μέρες, πάνω-κάτω, και πρέπει να κάνουμε το καλύτερό μας και να πιστεύουμε κιόλας. Φίλιππε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, με το καλό να έρθεις και προς Κρήτη. Δεν ξέρω αν φαντάζομαι οι ομορφιές της Κρήτης και περιθώρια για προπόνηση υπάρχουν. Θέλεις να υπάρχει. Δεν έχω έτσι ποτέ, αλλά κάποια στιγμή θα περάσω. Τέλεια. Λοιπόν, να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Σε ευχαριστούμε πολύ.